Ευχάριστη έκπληξη το χαλάζι για τους πολίτες που ξύπνησαν από τον έντονο θόρυβο και το λευκό σκηνικό, καταστροφή όμως για τους αγρότες καθώς το χαλάζι ράβδισε τις ελιές. Ο κύριος Βαγγέλης, αγρότης από τις Αρχάνες, μας δείχνει την καταστροφή. Η μεγαλύτερη πάλι καταστροφή του αγρότη έγινε πάει σε μια βραδιά μέσα. Εχθές το βράδυ έκαμε όλη νύχτα περίπου έβρεσε και έκανε πολύ δυνατό χαλάζι με το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση του αγρότη. Αυτό εδώ μας οδηγεί, η τιμή του λαδιού έχει πέσει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί καθόμαστε και καλλιεργούμε ακόμα. Ό,τι δεν έριξε ο δάκος, το έριξε το χαλάζι. Με τους αγρότες της Αρχάνες να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί θα κάνουμε αναγγελία στον ΕΛΓΑ να δει πραγματικά τις ελιές που είναι κυριολεκτικά ραβδισμένες στο έδαφος. Είναι καταστροφή. Γιατί να πέφτει το χαλάζι και να χτυπά τις ελιές, να τις ραβδεί κάτω, ό,τι δεν έριξε ο δάκος, το έριξε το χαλάζι. Οπότε ο ΕΛΓΑ πρέπει να βγει τάχιστα στα ελαιόδεντρα, να καταμετρήσει τη ζημιά. Η χρονιά ήταν φέτος υπερπρόημη για τις ελιές λόγω της ανομβρίας. Η ανομβρία έχει διαλύσει τις ελιές τελείως. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, άλλες χρονιές, τέτοια εποχή αρχίζαμε να μαζεύουμε ελιές. Τώρα, αυτή την εποχή, έχουν τελειώσει οι ελιές. Εικόνες που προκάλεσαν σοκ στον αγροτικό κόσμο με το πρώτο φως της ημέρας. Ο σύζυγός μου που πήγε πρωί κάτω είπε ότι ήταν στρώμα το χαλάζι κάτω. Στρώμα. Ναι, άσπρο. Ένα άσπρο πράγμα, στρώμα. Λέγαμε ότι το 2013 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές λόγω της αφορίας. Φέτος όμως το 2018 είναι η χειρότερη χρονιά και χειρότερη και από το 2013. Γιατί ο παραγωγός την ώρα που βλέπει το εισόδημά του να πέφτει και να χάνεται, είτε αυτό λέγεται δάκος, είτε λέγεται ξηρασία, είτε το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται χαλάζι που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ, είναι πραγματικά απελπιστικό. Το 2013 δεν έβλεπε εισόδημα, ήξερε ότι είχε αφορία, δεν παρήγαγε τίποτα, αλλά φέτος είναι αμαρτία κυριολεκτικά. Την ώρα που βλέπεις το εισόδημά σου να το χάνεις, την ώρα που πας να πιεις νερό από τη βρύση. Έγινε χθες και διέλυσε κυριολεκτικά όλους τους ελαιώνες. Όλες τις ελιές, τις οποίες πάθαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, είναι που ήταν καταστροφή. Με απόγνωση. Οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι απόγνωση. Ενώ χαρακτηριστικές είναι και εικόνες από τις ελιές που πρόλαβαν να μαζέψουν οι αγρότες αρκετές ώρες πριν τη χαλαζόπτωση. Αυτή η ελιά είναι ραβδισμένη πριν το χαλάζει. Κοιτάξτε. Κάτω δεν έχει τίποτα, δηλαδή είναι μια πολύ... Τίποτα, δεν έχει τίποτα κάτω. Να πάμε να δούμε στις φορτωμένες ελιές, να δείτε ότι έχουν πέσει όλες κάτω. Μεγάλη καταστροφή πάλι. Μετά την ανομβρία, τη ξηρασία και τον δάκο, το χαλάζι έδωσε όπως περιγράφουν το τελειωτικό χτύπημα, με το 2018 να χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών.